Hello, my beloved ones. I will first speak in Greek and then in English. Γεια σας. Είναι 21 Αυγούστου 2022 και επειδή έχω λίγο ελεύθερο χρόνο, θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα που είχατε σε σχέση με το τελευταίο μου βίντεο. Με ρωτήσατε που μπορείτε να βρείτε τα βιβλία μου και τις ποιητικές μου συλλογές και ήθελα να αναφέρω ότι το πρώτο μου βιβλίο που λεγόταν A World Magic, A Journey of Awakening for Your Soul είχε εκδοθεί στις 16 Φεβρουαρίου του 2016 ηλεκτρονικά και υπήρχε για κάποια χρόνια και έντυπη μορφή και είχα χρησιμοποιήσει τότε το όνομα Έλενα Νοταρά γιατί το επίθετο το ελληνικό που είναι Θηβαίου γράφεται όπως η πόλη Θήβα και είναι του πατέρα μου, είναι δύσκολο πολύ να μεταφραστεί και να χρησιμοποιηθεί στα αγγλικά και επειδή συνήθως για καλλιτεχνικούς λόγους χρησιμοποιείται σαν ψευδώνυμο για κάποιον ποιητή, επέλεξα να χρησιμοποιήσω το επίθετο Νοταρά που είναι της μητέρας μου και είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθεί με λατινικά γράμματα. Και είχα κάνει από το 2014 μέχρι το 2017 μία ιστοσελίδα η οποία ήταν για την ποίησή μου και είχε το ellinanotara.com website και είχα και μία σελίδα που ήταν για την ποίησή μου στο Facebook η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση τα 3 χρόνια που την είχα κρατήσει και είχε πάνω από 10.000 ακόλουθους και τεράστια απήχηση σε κάθε ανάρτηση, είχε πάνω από 500 με 600 like σε κάθε post, σε κάθε ανάρτηση που έκανα και έβαζα σαν μικρό ποίημά μου με πολύ όμορφες φωτογραφίες από τη φύση ή τους γαλαξίες ή το σύμπαν ή κάποια δικιά μου φωτογραφία καλλιτεχνική. Το βιβλίο είχε πάρει άριστες κριτικές από οποιαδήποτε ιστοσελίδα μπορούσε να το αγοράσει κάποιος και να δώσει feedback. Επειδή έχω αλλάξει συνεργασία και αυτή τη στιγμή είναι out of print, δηλαδή έχουν εξαντληθεί όλα τα έντυπα του βιβλίου, όλα τα της εκτυπωμένης μορφής εδώ και κάποιο καιρό και επίσης το έχω κατεβάσει από το Amazon Kindle και από τις άλλες ιστοσελίδες που πουλιόταν και μπορούσε κάποιος να το βρει επειδή ήθελα εδώ και κάποιο καιρό να το βελτιώσω και επίσης επειδή θα χρησιμοποιήσω το καλλιτεχνικό όνομα Εθερέλ που είναι το αγγελικό μου όνομα και δεν θα χρησιμοποιήσω ξανά το Έλληνα Νοταρά όπως είχα τα χρόνια 2014 με 2017 την ιστοσελίδα μου και εκείνη την σελίδα στο Facebook που είχε τεράστια απήχηση με την ποίησή μου. Γι' αυτό το λόγο έχω εδώ και κάποια χρόνια κατεβάσει εντελώς την ιστοσελίδα και δεν έχω χρησιμοποιήσει αυτό το επίθετο. Γι' αυτό δεν είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμο κάπου να το αγοράσετε, όπως με έχετε ρωτήσει. Θα είναι σύντομα και θα ολοκληρώσω και το δεύτερο βιβλίο μου.
και τα δύο βιβλία, οι ποιητικές συλλογές με το όνομα Εθερέλ, που είναι το καλλιτεχνικό και αγγελικό μου όνομα. Και εδώ πέρα βλέπετε κάτι που έχω βρει που υπάρχει ακόμα στο ίντερνετ από το goodreads.com. Μπορείτε να το δείτε και από την εικόνα, είναι screenshot από την ιστοσελίδα. Στο συγκεκριμένο ήταν μία κριτική άριστη 5 αστέρων και κάποια λόγια για το βιβλίο και για μένα. Ήταν 102 σελίδες. Ξεκίνησα να το πουλάω μέσα από το Amazon και από άλλες ιστοσελίδες στις 16 Φεβρουαρίου του 2016, όπως βλέπετε και στην εικόνα. Και είναι ο καρπός 12 χρόνων από εσωτερικές και εξωτερικές εμπειρίες και αναζητήσεις και μίσεις πνευματικότητας και εσωτερικής σοφίας και βαθιών γνώσεων, και είναι κάτι που έχει λατρέψει πολλοί κόσμος αυτό το βιβλίο. Δυστυχώς, επειδή όταν κάτι είναι αξιοθαύμαστο και δεν τις καταλήγεται στο μέσο όρο, υπάρχουν πάντα και αυτοί που φθονούν και ζηλεύουν και έχουν ξεχάσει ότι αντί να φθονούν και να προσπαθούν να καταστρέψουν, μπορούν να θαυμάσουν και να εκτιμήσουν κάτι. Και αυτό είναι λυπηρό για τους ίδιους, γιατί δείχνει ότι όταν συνεχώς συκοφαντείς και υποτιμάς ένα αριστούργημα ή τη δημιουργικότητα και την ομορφιά κάποιου, ότι έχεις απίστευτο κόμπλεξ κατωτερότητας και κακία μέσα σου, ότι δεν μπορείς να αντέξεις την θαυμάσια δημιουργία του άλλου ή τις εμπνεύσεις του και την παραδεσένια ποίηση. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω κάτι. Μπορείτε και να σταματήσετε να συκοφαντείτε. Είναι πάντα μία για αυτούς τους 5-10 στους 100 που είναι ο καρκίνος της κοινωνίας. Μπορείτε να σταματήσετε να είστε καρκίνος και έχετε πάντα την επιλογή να σταματήσετε να μιλάτε και μπορείτε να κλείσετε το στόμα σας και να σταματήσετε να είστε καρκίνος στην κοινωνία. Δεν είναι απαραίτητο να συνεχίσετε έτσι σαν μια παρασιτική ύπαρξη και μια αρρωστημένη κατάσταση όλη σας τη ζωή. Υπάρχει πάντα επιλογή της αυτοβελτίωσης και της πρόοδου και το να καλλιεργήσετε αρετές αντί για κακία και ζηλοφθονία. Και υπάρχει κάτι που λέγεται ανέλυξη και εξέλιξη ενός όντος. Δεν χρειάζεται να είσαστε σε μια συνεχόμενη εκφυλιστική εντροπία και κατάσταση φθόνου και σκότους. Εγώ πάντα οτιδήποτε λέω μέσα από τα βίντεό μου είναι 100% αληθινό και φερέγγυο και πάντα με αποδείξεις. Όπως αυτό το βίντεο τώρα αποδεικνύει ότι όντως από τις αρχές του 2016 είχα βιβλίο δημιουργήσει ποιητική συλλογή
με πάνω από 80 ποίηματα, όλα δικά μου και με δικά μου πνευματικά δικαιώματα φυσικά, και έχει εκδοθεί και σε έντυπη μορφή για κάποια χρόνια. Πάντα οτιδήποτε λέω είναι 100% έχει έγκυο και φερέγγυο και με αποδείξεις. Λέω πάντα την αλήθεια και ευτυχώς πολλοί από εσάς το έχετε καταλάβει, ότι αυτοί που με ζηλεύουν και με συκοφαντούν είναι που συνεχώς ψεύδονται και εγκληματούν, και που χρειάζεται απόδοση δικαιοσύνης για τις παρανομίες τους και τη συκοφαντική δεσφήμιση που μου κάνουν τόσα χρόνια πίσω από την πλάτη μου. Μέσα από αυτή την φωτογραφία της οθόνης από το goodreads.com μπορείτε να δείτε ότι το βιβλίο έχει άριστες κριτικές, όπως και στις άλλες ιστοσελίδες που μπορούσε κάποιος να το αγοράσει. Ήταν από την πρώτη στιγμή λατρεμένο από τους αναγνώστες και από τους ανθρώπους που το επέλεξαν και το αγόρασαν, και το κατέβασα γιατί επέλεξα να βελτιώσω πράγματα και να το επαναδημιουργήσω ακόμα πιο εξελιγμένο και με διαφορετικό όνομα. Και σύντομα θα είναι και τα δύο μου τα βιβλία διαθέσιμα μέσα από άλλη πλατφόρμα, και θα σας ενημερώσω ανάλογα με το πότε θα είναι έτοιμα και ολοκληρωμένα τα πάντα. Γράφω καθημερινά ποίηση γιατί είναι μια πολύ φυσική διαδικασία για εμένα και είναι εντελώς πηγαίο και μου έρχεται αβίαστα, σαν μια επέκταση του εαυτού μου. Και όπως μου αρέσει να διαβάζω καθημερινά βιβλία πνευματικότητας ή πρόοδου ή αυτοβελτίωσης, ιστορίες από φωτισμένα όντα και τις ζωές τους, έτσι μου αρέσει πολύ και να εκφράζω την σοφία μου και τις εμπειρίες μου μέσα από την ποίησή μου με πανέμορφο και παραδεισένιο τρόπο, είτε σε άπτεστα αγγλικά είτε σε άρεστα ελληνικά. Και σας εκτιμάω πάρα πολύ που εκφράζετε την αγάπη σας και το σεβασμό σας προς την ποίηση φωτός και τα δημιουργήματά μου, και να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας και το θαυμασμό σας για το πρόσωπό μου και για την ζωή μου και για τον εαυτό μου και για όλα αυτά που προσφέρω στον πλανήτη και στην ανθρωπότητα ανιδιοτελώς, και μέσα από τον τρόπο ζωής μου αλλά και μέσα από τα βίντεο μου και το κανάλι μου, και ότι προσπαθώ συνεχώς να σας αφυπνίζω και να σας ενδυναμώνω και να σας διαφωτίζω όσο αφορά όλες τις πτυχές της ζωής, και να έχετε στόχο και πραγμάτωση τον πιο μεγαλειώδη εαυτό σας και την πιο μεγαλοπρεπή εκδοχή του εαυτού σας στην πράξη. Το βιβλίο μου ήταν για πολλά χρόνια διαθέσιμο και ηλεκτρονικά και σε εκτυπωμένη μορφή. Αυτή τη στιγμή είναι εξαντλημένο και ηλεκτρονικά δεν μπορείτε να το βρείτε κάπου, γιατί από επιλογή μου, όπως ανέφερα, το κατέβασα από όλες τις ιστοσελίδες που κάποιος μπορούσε να το αγοράσει για χρόνια, γιατί θέλω να το βελτιώσω και να αλλάξω το όνομα. Και θα σας ενημερώσω σύντομα. Θα αναφέρω και κάποια ποίηματά μου
που έχω γράψει το 21 και το 22 και θα τα συμπεριλάβω και στη νέα ποιητική μου συλλογή. Τώρα θα πω ένα στα ελληνικά και θα αναφέρω και ένα ή δύο στην αγγλική γλώσσα. Αγάπη μου, ακόμα και που έχεις τα πιο όμορφα μαλλιά, τα πιο παραδεισένια χείλια, μάτια και κορμοστασιά, με αποδείξεις, νοημοσύνη και ευφυΐα, πάνω από 159 αμέτρητα ταλέντα, άπειρο δυναμικό και ομορφιά, βαθιά σοφία, απέραντη υπομονή, καλοσύνη, ευγένεια, χαρά και τιμιότητα, πιο γλυκά φωνούλα και ενέργεια και θηλυκότητα, το σώμα σου που λάπει ολόκληρο από υγεία, λάμψη και ζεστασιά, εκπέμποντας αγάπη, κάλλος και ουράνια ομορφιά. Σε τίποτα δεν ωφελεί αφού δεν έχεις φτερά για να πετάξεις μακριά στην αγγελική ζωή και δική σου ελευθεριά. Σ' αγαπάω πολύ. 21 Αυγούστου 2022.